Στέλιος Ελληνερδάκης είναι κοντά μας. Στέλιο, καλώς ήρθες. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό, γιατί έτσι μιλάμε εμείς τα κανονικά μας. Δεν θα μπορούσα ξαφνικά να βγω και να πω: κύριε Ελληνερδάκη, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, μαζί σου για τη διατροφή πάντα ξεκινάμε να μιλήσουμε. Βέβαια, απλώνει τη βεντάλια σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν στη συμπεριφορά μας, αφορούν στο μέσα μας, γιατί νομίζω ότι η διατροφή είναι ξεκάθαρα ένας καθρέπτης του μέσα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ πολλές φορές λέω ότι αν αναγραμματίσουμε τη λέξη διατροφή, βγαίνει η λέξη Αφροδίτη. Μάλιστα. Είναι ακριβώς τα ίδια γράμματα. Που σημαίνει η θηλυκή μας πλευρά. Το γιν-γιάν. Αυτό που μας στρέφει. Η γη. Αλλά και ο αστέρας της, του έρωτα και της αγάπης. Καταλαβαίνω βέβαια ότι από τη μία όλοι θέλουμε να έχουμε μία απαραίτητη σχέση με τη διατροφή. Απαραίτητη είναι η σχέση μας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αλλά πάλι όλο μας το είναι, αυτό που έλεγα πριν, το βγάζουμε και εκεί, σε κάτι που μας είναι εξαιρετικά απαραίτητο για την επιβίωσή μας. Έχει διαφοροποιηθεί η σχέση μας με το τρώω για να επιβιώσω και έχει πάει με το τρώω για να τι. Μάλλον πάμε, σήμερα ζούμε μία περίοδο που μέσα στο φάσμα των διαταραχών διατροφής είναι βέβαια μεγαλύτερο γιατί είναι ψυχικές διαταραχές, είναι ψυχικές ανάγκες και είναι και κάλυψη κενών. Οπότε η λεγόμενη συναστηματικού τύπου προσέγγιση, αυτή η οποία μας δημιουργεί την ανάγκη όχι να πάμε να τραφούμε σαν να θέλουμε να πάρουμε καύσιμο, γιατί στην ουσία η τροφή είναι το σωστό καύσιμο για να κινηθούμε, για να πάρουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε και να ζήσουμε σύμφωνα με κάποιες αρχές, κανόνες και κυρίως την υγεία μας. Ναι. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σήμερα πολύ και πριν την καραντίνα, πριν φτάσουμε στη σημερινή εμπειρία, είναι ότι είχε αρχίσει να αλλάζει κοινωνικά η κατάσταση με αποτέλεσμα αυτό το οποίο περισσότερο εκφράζεται μέσω της τροφής είναι τα συναισθήματά μας τα οποία έρχονται υπό τύπο κενών, ανάγκη να μέσα από την τροφή να βρούμε κάποια παρηγοριά. Είναι αυτό δηλαδή, ισχύει για όλους. Έχει τέτοια διείσδυση στο κοινό η τροφή. Σε ένα μεγάλο ποσοστό ισχύει δυστυχώς. Ενδεχομένως η εξέλιξή μας σαν κοινωνία, ο τρόπος που ζούμε, ο εγκλισμός. Πάλι μιλάω πριν φτάσουμε στη σημερινή εμπειρία. Η συμπεριφορά μας σαν άτομα, αλλά και σαν σύνολο. Φυσικά έχουν επιδράσει και άλλα πράγματα για να φτάσουμε εδώ σήμερα. Μια εξέλιξη η οποία ήρθε σταδιακά, όπου ξεχάσαμε ότι εμείς είμαστε συνέχεια της φύσης, ότι η φύση είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να μας ορίζει και να σκεφτόμαστε με αυτή τη λογική. Το ξεχάσαμε, κλειστήκαμε, απομακρυνθήκαμε από τη φύση και από το περιβάλλον. Γεμίσαμε ντουλάπια, γεμίσαμε αποθήκες. Έτοιμα. Τακτοποιημένα, επεξεργασμένα, συσκευασμένα. Όποια ώρα και στιγμή. Όλα αυτά τα οποία εν τέλει μας κάνανε να λειτουργούμε περισσότερο σαν μηχανές και να ξεχάσουμε και τη βιολογική μας υπόσταση, αλλά και την ανάγκη μας για να ζήσουμε με κάποιες αξίες. Μια ζωή η οποία να έχει ένα σκοπό, να έχει κάποια αξία, να έχει κάποιες ανώτερες αρετές ενδεχομένως. Και αυτό τα τελευταία χρόνια, κατά τη γνώμη μου, έχει κοστίσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε φτάσει πάρα πολύ στην περίοδο του εγώ. Και μάλιστα αυτό που βιώνουμε σήμερα σαν εμπειρία είναι ότι αυτό το η ανάγκη της επιβίωσης και ο φόβος του θανάτου που έχει βγει μας έχει και κοινωνικά αλλά και σαν άνθρωποι που ζούμε με γνώση πια και τόση πληροφορία και έχουμε ξεχάσει ότι θα πρέπει να έχουμε και κάποια φιλοσοφία, κάποιο σχετικό ουμανισμό τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει. Και σήμερα με όλη αυτή την εξέλιξη βλέπουμε ότι στην ανάγκη να επιβιώσουμε σαν, καμιά φορά το λέω έτσι μεταφορικά, σαν τροχτικά επιβίωσης φτάνουμε να κάνουμε πράγματα και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι ανθρώπινες. Ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι είναι σαν να ήμασταν έτοιμοι από πάντα να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Ορίμαζε πάρα πολύ καιρό, θρεφόταν πάρα πολύ καιρό όλο αυτό που περιγράφεις.
Και το κάνω λίγο σαν εικόνα από το πρώτο μόλις lockdown, όπου έβλεπα όλος ο κόσμος να ποστάρει π.χ. στα social, τι μαγείρεψε, τι έφτιαξε, μία στροφή προς την κουζίνα, που εμένα δεν μου έφτανε αυτό το γλυκό και ρομαντικό που έβλεπα. Έλα μωρέ, δοκιμάζουμε συνταγές, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Έβλεπα μία μανία από πλευράς του κόσμου να εστιάσει στο κομμάτι αυτό, του τι θα φάω. Δεν είδα τέτοια μανία την ίδια στιγμή για το πόσο θα αθληθώ, για παράδειγμα, ή πόσο θα κάνω κάτι άλλο. Και αυτό εμένα τουλάχιστον μου έδειξε κάτι. Αυτό είναι αλήθεια, Ανδριανή μου, και είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και έχει κοστίσει πάρα πολύ, και γι' αυτό αυτό το οποίο ζούμε ιδιαίτερα στην πατρίδα μας εδώ στην Κρήτη, με την αύξηση της παχυσαρκίας, και καταλήξαμε να γίνουμε ένας λαός παχύσαρκος, έχουμε ξεχνώντας και τη διαδρομή μας την ιστορική, με αποτέλεσμα να ζούμε τα χρόνια της παρακμής. Ναι. Και μάλιστα εμείς εδώ στην Κρήτη, όπου υπερηφανευόμαστε για το κρητικό παραδοσιακό μοντέλο διατροφής, αυτό το οποίο είναι παγκόσμιο πρότυπο και το οποίο θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον αυτό που θα μας ξεχώριζε. Και που είναι και σχετικά πιο εύκολο για εμάς να το κάνουμε. Και το οποίο, έχουμε πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό, ότι έχοντας αυτή τη δύναμη και της παράδοσης και της ιστορίας, τελικά καταλήξαμε να το ξεχάσουμε, να το απεμπολίσουμε και να φτάσουμε να ζούμε μια ζωή η οποία κυριαρχούσε ή κυριαρχεί ακόμα και σήμερα. Περισσότερο ο νους που έχουμε στο στομάχι μας και όχι ο λόγος που τρεφόμαστε, γιατί η τροφή, η διατροφή γενικότερα, είναι όλη μας ίσως η υποδομή σαν σκέψη, σαν ψυχοσύνθεση, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν ταυτότητα, σαν ανάγκη να καταλάβουμε ότι εδώ ήρθαμε σαν ταξιδιώτες στον χρόνο, να ζήσουμε τις εμπειρίες που χρειάζεται με κάποιο σκοπό ή κάποια ποιότητα ζωής, ο καθένας όπως την αξιολογεί, και μέσα σε αυτή να βάλουμε και την ποιότητα σαν έκφραση, σαν τα υλικά κυρίως μέσω της τροφής, τροφή για σκέψη, και ότι είναι αυτό το οποίο τελικά μας κάνει να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι. Άνθρωπος για κάποιους είναι άνωθρος κόψη. Στρέφω το βλέμμα ψηλά, γίνομαι από τετράποδο δίποδο, κοιτάζω ψηλά, άρα ανοίγει το πνεύμα μου. Ανοίγω το πνεύμα. Είναι αυτό... αντικρουόμενη όμως η συμπεριφορά μας γύρω από αυτό. Δηλαδή, από τη μία θεοποιούμε το κομμάτι της τροφής-διατροφής και από την άλλη δεν φροντίζουμε να το υπηρετούμε σωστά. Ναι, γιατί αυτή η λέξη ίσως που εκφράζει αυτή την εξέλιξη είναι η ευμάρεια. Αυτή η ευμάρεια η οποία ήρθε τα προηγούμενα χρόνια, στα χρόνια που δεν είχαμε μπει πριν την κρίση, όλα ήταν δανεικά. Η αυθονία αυτή η οποία, να πάρεις ό,τι η οποία μας έβγαλε αυτό το οποίο είναι το γνώρισμα, το φυσικό μας γνώρισμα. Να αγωνιστούμε και να δείξουμε ότι αυτό το οποίο θα ήταν η βασική μας ανάγκη και σαν επιβίωση αλλά και σαν στόχος ή σαν λόγος ύπαρξης εδώ σε αυτόν τον κόσμο, να έχει κάτι το οποίο να έχει μία λογική. Η τροφή λοιπόν έχει λογική, γιατί θα πρέπει να είναι καταρχήν κάψιμο, ενέργεια, τι είδους ενέργεια, προς τα πού θα κινηθεί αυτή, γιατί όταν λέμε τροφή στην ουσία εννοούμε ενέργεια η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να κινηθούμε, να παράγουμε έργο, να έχουμε θερμότητα, όλες τις μορφές οι οποίες τελικά μεταβολίζονται και γίνονται η κίνησή μας στον χρόνο. Αυτό μετατράπηκε σαν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο, γιατί το είχαμε. Ξεχάσαμε ότι η τροφή έχει αξία, έχει θρεπτικά υλικά. Τι είναι αυτά τα θρεπτικά υλικά τα οποία βάζουμε στον οργανισμό μας. Πώς είναι η ποσότητα που αναλογεί με βάση τις ανάγκες μας σαν προδιαγραφές, σαν σωματότυπο, σαν σωματοδομή, σαν ανάγκη να εκφραστώ και να έχω αυτό το λεγόμενο ισοζύγιο που λέμε εμείς οι διαιτολόγοι, δηλαδή
την ενέργεια που προσλαμβάνω σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνω. Ούτως ώστε να ζω και να κινούμαι σε υγεία. Εμείς τα ξεπεράσαμε πολύ αυτά τα όρια και ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τροφής, αλλά και ως προς την ποσότητα. Λίγο με μία αδιφαγία το προσεγγίζουμε και αυτό το οποίο εκφράζεται σήμερα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της συναισθηματικής διατροφής, είναι παύλα αδιφαγική. Και είναι η έκφραση στην ουσία και μάλιστα αυτά τα λεγόμενα υπερφαγικά επεισόδια που πολλές φορές πολλής κόσμος δυστυχώς κάνει. Θα περάσει, ναι. Και μάλιστα υπάρχει κάτι το οποίο είναι έτσι χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι που κάνουν υπερφαγικά επεισόδια, ως διαμαγείας το ξεχνάει ο εγκέφαλος. Ναι. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να κάνει μία ή δύο φορές ένα υπερφαγικό επεισόδιο τη βδομάδα και το οποίο ως διαμαγείας ο εγκέφαλος το ξεχνάει. Περιέγραψε μου ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Ας πούμε να καταβροχθήσω εντός εισαγωγικών 2-3 πιάτα φαΐ. Όχι γιατί απλά πεινούσα πάρα πολύ γιατί είχα να φάω ολόκληρη μέρα και δεν άντεχα. Ξεπερνάει το όριο της πείνας αυτό. Η πείνα, η συναισθηματική πείνα, καταρχήν γεννιέται στο λαιμό μας. Σε σχέση με τη βιολογική, η οποία έρχεται σταδιακά και είναι μέσα από το στομάχι μας. Ναι. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι αυτό εδώ είναι μνήμη. Mm-hmm. Είναι μνήμη η οποία μας έρχεται όταν έχει πέσει η ψυχολογία μας, όταν δεν είμαστε καλά. Τι μνήμη είναι αυτή? Θεωρητικά είναι κυταρική μνήμη, γιατί οτιδήποτε καταχωρείται μέσα μας είναι τα προγράμματά μας, είναι ίσως η ασυνείδητη πλευρά μας. Αυτή λοιπόν εκφράζεται ανάλογα το πώς νιώθουμε και το πώς, τι είναι αυτό το οποίο διαχειριζόμαστε στη στιγμή που βγαίνουν αυτά τα επεισόδια. Συνήθως όταν έρθει αυτό υπάρχει πολύ στρες, πολύ πίεση και κάτι το οποίο μας έχει δημιουργήσει συναισθηματική εμπλοκή. Όταν φτάσει εκεί, ο μηχανισμός είναι ή θα πάρω κάτι να κάνω μια κατάχρηση, ας πούμε ένα φάρμακο, και στην απουσία φαρμάκου μπαίνει η τροφή, η οποία λειτουργεί, στην ουσία κάνει μία νάρκωση στη συνείδησή μας. Λίγο παρηγορητικά εκείνη τη στιγμή. Παρηγοριά. Λίγο, πολύ. Νάρκωση και έτσι να το πούμε λαϊκά, αποχάβνωση. Να μπλοκάρει ο νους μου, να μην σκέφτεται. Καλά, δεν θα πιάσουμε σήμερα. Απλά θέλω ίσα-ίσα να το αναφέρω ότι μου θυμίζει τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Νικόλα το Μαγαλιό, ότι όταν φτάνει σε αυτό το σημείο του συναισθηματικού μπλοκαρίσματος, συνηθίζουμε να κάνουμε αυτά που περιγράφεις. Και όχι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή να αναλάβουμε την ευθύνη μας εκείνη τη στιγμή και να πούμε, όπα, για έλα να δούμε τι μου συμβαίνει και να το χειριστούμε με ένα πιο υγιή τρόπο. Αυτό είναι μια άλλη τεράστια κουβέντα και θέλει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε εκεί και να το συζητήσουμε εμείς και να το εφαρμόσουμε κιόλας. Πάμε λοιπόν στην πραγματικότητά μας. Ναι. Αυτό, το στρες, το μπλοκάρισμα το συναισθηματικό, που σε κάνει να θέλεις να το ναρκώσεις όλο αυτό το πράγμα. Και εγώ το έχω βιώσει αυτό. Και σε μένα έχει συμβεί. Και νιώθεις εκείνη τη στιγμή που αφήνεις στο φαγητό ότι είναι ένα περίεργο συνέστημα αυτό που βιώνεις, αλλά μόλις τελειώνει αυτή η έκρηξη, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, δεν είναι καθόλου ωραίο το συνέστημα που μένει. Συνήθως μετά έρχονται οι ενοχές. Μπαίνουμε σε ένα μηχανισμό χαμηλής αυτοεκτίμησης. Λειτουργούμε λίγο. Κάνουμε ένα είδος αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, η οποία εκείνη τη στιγμή είναι, στην ουσία, δεν υπάρχει νους, δεν υπάρχει έλεγχος στις παρορμήσεις, δεν υπάρχει έλεγχος στη σκέψη. Έχει επικρατήσει μέσα μας ένα χάος και έρχεται η τροφή εκείνη τη στιγμή να δείξει έστω και έμεσα ότι ξέρεις κάτι, ακόμα ζω, υπάρχω. Είναι ένα τρίκ. Ένα μανιφέστο ότι κοίταμε, τελικά ίσως μπορώ να έστω ελέγξω και έτσι, κάτι, ας πούμε. Αυτό. Δεν είναι έλεγχος. Είναι μία ανάγκη. Στην ουσία δεν είναι αυτό ο λόγος που συμβαίνει. Όμως η κατάληξη είναι να νιώσουμε εκείνη τη στιγμή ότι έστω και έτσι υπάρχω. Ίσως είναι και ένας μηχανισμός του εγώ, του κακού εγώ.
Το εγώ. Κακά υπάρχει... πράγματα μας βγάζει συνήθως προς πάντα, τα έξω. Όχι, υπάρχει καλό εγώ. Όταν είναι δημιουργικό, όταν είναι ένα εγώ το οποίο μπορεί πραγματικά να συμβάλλει σε κάτι θετικότερο και να συμβάλλει και στον χώρο. Στέλιο, καταλαβαίνω ότι όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, επειδή ακριβώς συνήθως μετά ακολουθούν οι τύψεις, οι ενοχές, η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Μπράβο, μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο. Και εκεί που νιώθεις ότι μα θέλω να μου κάνω λίγο pampering με το φαγητό και να με αφήσω να ας κάνω μία ατασταλία σήμερα, γιατί δεν μπορούμε πάρα πολύ πιεσμένοι και η ατασταλία δεν είναι απλά ατασταλία, αλλά είναι μία βουτιά στη μαυρίλα τελικά. Και το συνηθέστερο είναι πάντα μόνοι, έτσι. Σε αυτά τα επεισόδια. Δεν πρέπει να σε δει κανείς, ούτε εσύ ο ίδιος. Συμβαίνει και σε μία παρέα, έτσι να μπορεί να γίνει έτσι υπερκατανάλωση, αλλά με τη μορφή της αυτής της αδιφαγίας, της ανάγκης να εκείνη τη στιγμή να κατεβάσω διακόπτες, συνήθως είμαστε μόνοι. Είμαστε μόνοι και μέσα μας, έτσι. Και νομίζω ότι δεν το κάνουμε και πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή δεν βάζεις από την αρχή όλο το οικογενειακό παγωτό μπροστά σου. Πας και το τρως λίγο-λίγο. Ανοιγοκλίνεις το ντουλάπι, ανοιγοκλίνεις το ψυγείο. Είσαι σε μία φάση του λίγο κρύβομαι και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Για κάποιους είναι με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Δηλαδή είναι μία... Σαν να το έχεις βάλει στο fast forward. Σαν να θέλω να καταβροχθήσω κάτι. Για κάποιους άλλους είναι ένας μηχανισμός που γίνεται πιο αργά. Γιατί και οι σκέψεις ή τα συναισθήματα χρειάζονται να μου διάσουν εκείνη τη στιγμή. Οπότε λειτουργεί διαφορετικά στον καθένα. Βοηθάει, τώρα που έχουμε ακούσει αυτή την κουβέντα, σε επόμενη φορά που θα φεθούμε να το ζήσουμε αυτό, να μας συμβεί, να το βιώσουμε, να κάτσουμε λίγο να παρατηρήσουμε πώς νιώθουμε, υπάρχει... πώς το εκτελούμε αυτό. Γιατί αυτό θα μας δείξει τελικά τι γίνεται και μέσα μας. Υπάρχει, καταρχήν όλα αυτά είναι αυτογνωσία. Είναι να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο μας συμβαίνει και τι είναι αυτό το οποίο τελικά πρέπει να δουλέψουμε, να συνεργαστούμε, να βρούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Mm. Εάν παραδοθούμε σε αυτό το μηχανισμό, γινόμαστε μηχανές. Και στο τέλος λειτουργούμε απλά με αυτή την εξέλιξη. Αν όμως θέλουμε να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, θέλουμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει, όλοι έχουμε δικαίωμα και έχουμε δικαίωμα περιστασιακά να ζήσουμε πράγματα δυσάρεστα. Μπορεί να κλονιστούμε, μπορεί να υποχωρήσουμε, μπορεί να γονατίσουμε, μπορεί να περάσουμε και τέτοια πράγματα, αλλά αυτό το οποίο μετράει σε βάθος χρόνου είναι ποια είναι η εξέλιξή μας, προς τα που πηγαίνει το όχημα, ποιος είναι ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Έτσι, πώς το οδηγούμε το όχημα. Θέλουμε να έχουμε φως, θέλουμε να ζούμε λίγο σε σκοτάδι, λίγο πολύ να πιαστούμε από να έχουμε ένα στίγμα. Και αυτό νομίζω ότι μπαίνει και στη λογική κάποιων αξιών που ο καθένας κουβαλάει και μέσα σε αυτό μπαίνει και το έννοια της διατροφής. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω όλο αυτό το διάστημα, να δω μία καμπάνια από πλευράς της πολιτείας, όχι μόνο για το κρατάτε αποστάσεις, στηρείτε τα μέτρα, φοράτε μάσκα, βάλτε αντισηπτικό, αλλά μία καμπάνια που θα μας κάνει πραγματική πλήση εγκεφάλου, και το λέω και το εννοώ, για το πώς θα ήταν καλό να είναι η διατροφή μας. Να μας περνάει μηνύματα όσον αφορά ακριβώς το πώς θα φροντίσουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας την ίδια. Να μας παροτρύνει σε μικρές κινήσεις αυτοφροντίδας και αγάπης καθημερινής. Είτε αυτό είναι βγες έξω, περπάτα 10 λεπτά, 20 λεπτά, κάνε λίγο γυμναστικούλα. Στη διατροφή σου βάλε αυτό, αυτό και αυτό. Τα επιφανειακά, τα απ' έξω. Ξεκινήσουμε με αυτά και μετά σιγά σιγά θα πούμε και στο ταξίδι της αυτογνωσίας. Όλο φόβο, όλο κακό. Κακό feeling είναι αυτό που περνάει πια στον κόσμο και σε όλους εμάς, αντί να υπάρξει το «για έλα να δούμε πώς θα φροντίσουμε τους εαυτούς μας». Κοίτα, τώρα εμείς... Έχουμε χιλιόμετρα να διανύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, Ανδριανή, με αυτό που ζούμε τώρα είναι ένας πόλεμος. Ναι, πραγματικά. Και ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί δεν έχουμε σκοπό, δεν έχουμε... θέλουμε να πάμε πολεμήσουμε, αλλά έχουμε κάτι αόρατο. Για ποια αξία ή ποιος είναι ο λόγος που θες νόημα να ζήσεις. Η ζωή είναι το μέσον για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή στην ελευθερία. Και για να φτάσεις στην ελευθερία πρέπει η ζωή αυτή να έχει κάποιο νόημα, κάποια αξία. Να πεις ότι τουλάχιστον δεν πήγα άδοξα σε ένα πόλεμο ο οποίος μου έφερε μπροστά μου το φόβο του θανάτου. Αυτό ζούμε σήμερα.
Ο φόβος λοιπόν του θανάτου, που είναι ένας μεγάλος φόβος, κρύβει και όλους τους άλλους φόβους, μικρούς ή μεγάλους. Το κρατάμε αυτό. Είναι τεράστια κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Για αυτά τα λίγα και ουσιαστικά πολύ. Που είπαμε σήμερα. Δεν μιλήσαμε πολύ για διατροφή. Μα ποτέ αλλά... δεν μιλάμε για τη διατροφή αλλά αυτή καθ' αυτή. Μιλάμε για όλη. Ας πούμε ότι αυτό το οποίο εμείς κρύβουμε μέσα από αυτή την ανάγκη, που δεν είναι μόνο ανάγκη, γιατί γεμίζει η ψυχή μας, ο οργανισμός μας, το μυαλό μας και όλο αυτό το οποίο μας κάνει να πορευόμαστε σαν οργανισμοί. Είναι αυτό το οποίο τελικά μπορεί να δώσει απάντηση στα πάντα στη τελικά. Ζωή μας. Τελικά. Και οι ασθένειες που εμφανίζονται αιτία ή διατροφή. Μεγάλη. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα το σημειώσω. Πώς σχετίζονται οι ασθένειες με το είναι μας και τι αντικατοπτρίζουν τελικά για το ό,τι συμβαίνει μέσα μας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.